Όποιος απόψε άκουσε τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζει πια τη ματαιότητα κάθε συνεννόησης μαζί του. Γιατί συνέβη απόψε το πρωτοφανές. Για το μεγάλο θέμα που το Σύνταγμα μας προβλέπει και που ο ελληνικός λαός επιθυμεί, τις εκλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας, χωρίς ντροπή βάφτισε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ όποιος βουλευτής δεν είναι Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ. Και με μια προσωπική έπαρση μικρού Ναπολέοντα, δημοκρατικά αποκρουστική στον καθένα, θεώρησε εξονημένους, θεώρησε αργυρώνητους τους βουλευτές που θα ήθελαν να ψηφίσουν τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόκειται περί πολιτικής αθλειότητας και είναι ντροπή να ακούγονται τέτοιες λέξεις. Κοιτάξτε κύριε Τσίπρα, παρεΐτσα οι συνιστώσεις σας με την τρομοκρατία μπορεί να κάνουν, αλλά από την Ελληνική Βουλή και τους βουλευτές δεν τους τρομοκρατείτε κύριε Τσίπρα. Ούτε στα μάτια των ξένων σας επιτρέπουμε να θέτετε σε αμφισβήτηση τη σταθερότητα της πατρίδας μας και της οικονομίας μας. Και άλλη μία προκατακτική παρατήρηση. Κατηγορήθηκα και πάλι από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έρχομαι συχνά στη Βουλή. Αν όμως θέλετε πραγματικά κοινοβουλευτικό διάλογο, αναρωτηθείτε τι κάνετε εσείς γι' αυτό. Είναι διάλογος να εκτοξεύετε λάσπη στον ανεμιστήρα, να κάνετε απίστευτους υπαινιγμούς για την κυβέρνηση, και όταν σας ρωτάμε ποιον εννοείτε, πώς, πότε, με ποια στοιχεία, να μας απαντάτε δεν είμαστε πρόχειροι, θα σας πούμε αργότερα. Και τώρα στη δικιά σας ομιλία, αφού προκαλέσατε όλες αυτές τις αναταράξεις, να μην κάνετε κουβέντα για αυτά. Αυτός είναι ο δικός σας ο διάλογος, τους υβριστικούς σας αυτούς αφορισμούς και χαρακτηρισμούς τους έχετε εύκολους. Αυτά βέβαια φοριούνται πολύ όταν κρατάτε μια ντουντούκα στους δρόμους. Τώρα όμως που βρίσκεστε στη Βουλή, στη θέση της αντιπολίτευσης, καλό είναι να μάθετε ότι όποιος βρίζει, μόνος του τα λέει, μόνος του τα ακούει, και ότι με βρισχές και με λάσπες διάλογος δεν γίνεται. Τον έχετε ακυρώσει κύριε Τσίπρα το διάλογο μόνος σας, εδώ και καιρό, και το ζήσαμε μόλις πριν. Και ότι δεν κάθομαι εγώ να σας απαντώ σημαίνει ότι δεν μου επιτρέπετε να το κάνω εκείνο που εσείς κάνετε τόσο εύκολα. Εγώ παλεύω κάθε μέρα σε χίλια μέτωπα, εντός και εκτός της χώρας, για την Ελλάδα, όχι για να κάνω το κομμάτι μου στις συνιστώσεις, κύριε Τσίπρα. Βρισκόμαστε εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πιο κρίσιμη στιγμή, καμπή όλης αυτής της προσπάθειας που κατέβαλε η χώρα και ο λαός μας τα τελευταία χρόνια για να βγει από την κρίση. Είτε αυτό αρέσει σε κάποιους είτε όχι, βρισκόμαστε εδώ γιατί η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και γιατί τίποτα δεν μπορεί, τίποτα δεν πρέπει και τίποτα δεν θα αφήσουμε να εμποδίσει την έξοδο από την κρίση. Γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε η χώρα θα ξανακυλούσε πίσω και θα πάθαινε πια εκείνα που απέφυγε, που θα ήταν πολύ χειρότερα. Ακούω 2,5 χρόνια τώρα το ένα ψέμα μετά το άλλο, τη μια λανθασμένη πρόβλεψη μετά την άλλη. Αλλά εγώ δεν θα σας μιλήσω απόψε για λανθασμένες προβλέψεις. Θα σας μιλήσω για αυτή την αλήθεια που φοβάστε να ακούσετε. Η ψήφος εμπιστοσύνης αυτό το χαρακτήρα έχει. Δίνει σε μια κυβέρνηση δημοκρατική τη σταθερότητα που χρειάζεται να κάνει τα τελευταία βήματα μετά από έναν αληθινό μαραθώνιο 2,5 ετών, ώστε να βγούμε για τα καλά στο ξέφωτο και όχι να δημιουργείτε στους ξένους τις εντυπώσεις που ενσυνειδήτως δημιουργήσατε απόψε, γνωρίζοντας το πόσο βλαβερό θα είναι για τη χώρα, για τις αγορές. Αλήθεια πρώτη λοιπόν. Η Ελλάδα για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό του 2015, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έχει μηδενικό δημοσιονομικό έλλειμμα. Προσέξτε,
Δεν μιλάω για απλό πρωτογενές πλεώνασμα, όπως έγινε πέρσι και φέτος. Δεν θα καλύπτουμε δηλαδή μόνο τα έξοδά μας, ενώ για τους τόκους θα συνεχίζουμε να παίρνουμε δάνεια. Τώρα πλέον θα καλύπτουμε και τους τόκους. Και έτσι δεν θα προστίθεται νέο χρέος σε βάρος των μελλοντικών γενιών. Καθόλου πλέον. Θυμάστε κάποτε που σας είχα πει ότι σε 3 χρόνια θα μηδενίσουμε το έλλειμμα. Πολλοί τότε, μιλώντας για το Ζάπιο, το είχαν ερωτευτεί. Τώρα λοιπόν, στον 3ο χρόνο διακυβέρνησής μας, το έλλειμμα μηδενίζεται. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια και βάλε. Πολλοί και πολλές μέσα εδώ ήταν αγέννητοι την τελευταία φορά που η Ελλάδα είχε μηδενικό δημοσιονομικό έλλειμμα. Κάποιοι βέβαια αμφισβητούν ή θα αμφισβητήσουν τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Το ίδιο έκαναν και πρόπερσι. Αλλά έπεσαν έξω. Το ίδιο έκαναν και πέρσι. Και έπεσαν επίσης έξω. Το ίδιο έκαναν και με το φετινό προϋπολογισμό. Και ήδη πέφτουν έξω. Το ίδιο λένε και σήμερα. Το ίδιο ποίημα. Την ίδια κασέτα. Δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο. Έξω θα πέφτουν συνεχώς. Τους είπαμε κάποτε κασάνδρες και διαμαρτυρήθηκαν. Εδώ που τα λέμε πράγματι αδικία είναι να τους λες κασάνδρες. Αδικία για την καημένη την Κασάνδρα βέβαια, γιατί εκείνη προέβλεπε πάντα τα χειρότερα, αλλά έπεφτε μέσα. Ενώ η αντιπολίτευση προβλέπει πάντα τα χειρότερα και πέφτει μονίμως έξω. Αλήθεια δεύτερη. Μετά από 6 χρόνια ύφεσης, η ανάκαμψη άρχισε. Και η ανεργία πέφτει σταθερά τους τελευταίους 5 μήνες. Η οικονομία γύρισε προς τα πάνω και σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις τα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη θα είναι πολύ ισχυρή. 2,9% το 2015, 3,7% το 2016. Και προσέξτε, όλα αυτά ενώ αναθεωρούνται προς τα κάτω οι προβλέψεις για την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλήθεια τρίτη. Βγήκαμε στις αγορές και τώρα δανειζόμαστε με λογικά επιτόκια. Και οι αγορές υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο τα νέα ελληνικά ομόλογα, που πήγανε πολύ καλά έκτοτε. Και το μόνο που δείχνει να ανησυχεί τις αγορές πια είναι πράγματι, όπως ελέγχθη, το λεγόμενο πολιτικό ρίσκο. Δηλαδή, αν θα διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα που αποκαταστήσαμε. Εμείς λοιπόν, με αυτή την ψήφο εμπιστοσύνη, στερεώνουμε περισσότερο αυτή τη σταθερότητα. Και ακόμα περισσότερο με την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Περιφρουρούμε με κάθε τρόπο το αίσθημα σταθερότητας, δείχνοντας ότι η Ελλάδα μένει στον δρόμο της εξυγίανσης, των πλεονασμάτων, των μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης. Κάποιοι δεν θέλουν να το ακούν αυτό. Πρέπει να μάθετε να ζείτε με αυτό. Με την έξοδο στις αγορές, η Ελλάδα γίνεται ξανά μια χώρα φυσιολογική. Ανακτά την αξιοπιστία της, την ανεξαρτησία των επιλογών της και κυρίως την αξιοπρέπειά της. Αλήθεια τέταρτη. Το χρέος μας σταμάτησε να αυξάνεται ονομαστικά και ήδη άρχισε να μειώνεται ονομαστικά. Καθώς θα προχωράμε το δρόμο της ανάπτυξης, θα αρχίσει να μειώνεται και ως ποσοστό του ΕΠ. Και όλες οι προβλέψεις είναι ότι θα πέσει κατακόρυφα στα επόμενα χρόνια. Και ως απόλυτο μέγεθος και ως ποσοστό του ΕΠ. Αλήθεια πέμπτη. Η Ελλάδα άλλο μνημόνιο δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί άλλο πρόγραμμα αναγκαστικού δανεισμού. Θυμάστε όλους εκείνους που μας έλεγαν συνεχώς ότι θα πάμε για άλλο μνημόνιο. Στείλτε τους λοιπόν χαιρετίσματα. Και δεν θα χρειαστούμε το νέο μνημόνιο. Για ακόμα για ένα λόγο. Διότι έχουμε, και ελπίζω αυτό να το αντιληφθούν οι οικονομολόγοι σας, το μεγαλύτερο διαρθρωτικό πλεώνασμα στην Ευρώπη. Διαρθρωτικό. Δηλαδή αν η οικονομία μας αξιοποίηση το πλήρες δυναμικό της σήμερα, χωρίς καν τις νέες επενδύσεις που έρχονται, θα έχει σε πλήρη ανάπτυξη την καλύτερη δημοσιονομική ισορροπία στην Ευρώπη. Αυτό που έχουμε επομένως να κάνουμε τώρα είναι ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις. Και φυσικά στο μεταξύ να μην ξανακυλήσουμε σε ελλείμματα. Και ακόμα, όχι μόνο δεν θα χρειαστούμε νέο μνημόνιο, αλλά δεν χρειαζόμαστε καν ούτε τα υπόλοιπα χρήματα που ήταν να πάρουμε από το τωρινό μνημόνιο. Από τις αρχές της επόμενης χρονιάς μπορούμε να βγούμε από το μνημόνιο 1,5 χρόνο νωρίτερα. Και αυτό σήμερα επιδιώκουμε, αυτό συζητάμε. Η εποχή των μνημονίων τελειώνει. Κάποιοι ανησύχησαν ιδιαίτερα με αυτή την εξέλιξη. Προσπαθούν να τη ματαιώσουν. Τους καταλαβαίνω.
Το σκέφτονται. Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους. Καθένας το βλέπει αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάτι θα βρείτε να καταγγέλλετε. Κάποια συνιστόσα σας κάτι θα σκεφτεί. Αλήθεια. Αλήθεια έκτη. Οι φορελαφρύνσεις άρχισαν. Η ανακούφιση αρχίζει. Ήδη υπάρχουν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού μείωση του φόρου αλληλεγγύης κατά 30%, μείωση του πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30% επίσης, διατήρηση του επιδόματος θέρμανσης ώστε όσοι το έχουν πραγματικά ανάγκη να το παίρνουν στα 80 λεπτά το λίτρο. Άλλη ανακούφιση, θέλω να πω επίσης εδώ ότι δεν υπάρχουν νέοι φόροι όπως μας είπε ο κύριος Τσίπρας το 2015. Τα περισσότερα επιπλέον έσοδα θα έπρεπε οι οικονομολόγοι του να το πούν ότι θα έρθουν λόγω της ανάπτυξης. Είναι αυτό που ονομάζουμε στα οικονομικά οι ελαστικότητες. Η μείωση του πετρελαίου θέρμανσης συνοδεύεται από τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης επιδόματος και αυτό οδηγεί και σε χαμηλότερο επίπεδο τους πολίτες που θα πάρουν το επίδομα σε σχέση με την πρόταση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη ανακούφιση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι και οι αυξήσεις που δίνονται στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τους οποίους τιμούμε γιατί κάνουν το καθήκον τους υποδειγματικά και στις πιο δύσκολες συνθήκες και δίνουν σε όλους παράδειγμα αφοσίωσης για την πατρίδα. Είναι αλήθεια ότι οι προσφυγές τους στο Συμβούλιο Επικρατείας δικαιώθηκαν, αλλά τους δίνουμε μεγάλο μέρος των περικοπών που υπέστησαν ακριβώς γιατί στο μεταξύ βγάλαμε πλεονάσματα. Αλλιώς από πού θα τα δίναμε? Από τον επόμενο μήνα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας θα παίρνουν πίσω τη μισή περικοπή που τους έγινε από το 2012 και τα αναδρομικά της φετινής χρονιάς από τον Ιούλιο, ενώ από την επόμενη χρονιά θα παίρνουν κάθε μήνα και τα αναδρομικά των προηγούμενων 2 ετών, δηλαδή ταμιακά θα καλυφθούν πάνω από τα 3/4 των περικοπών που τους έγιναν. Και αυτό επειδή βγάλαμε πλεονάσματα, τα διατηρήσαμε και τα αυξάνουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάμε ακόμα πιο πέρα. Οι δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα αυξηθούν στις 72%. Και παράλληλα θα μειωθούν τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις και τα επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονται για το υπόλοιπο της οφειλής τους. Θα φροντίσουμε εδώ 3 πράγματα. Πρώτον, αυτοί που ήδη έκαναν ρυθμίση να έχουν καλύτερη μεταχείριση από ό,τι οι υπόλοιποι, κυρίως τη μείωση των τόκων τους από εδώ και στο εξής. Δεύτερον, όσοι μπαίνουν στην νέα ρύθμιση, πέραν από τις πολύ περισσότερες δόσεις, να μπαίνουν και με πιο απλό τρόπο, δηλαδή με λιγότερες προϋποθέσεις. Και τρίτον, θα είμαστε ασφαλώς πολύ πιο αυστηροί με εκείνους που μπορούν να πληρώσουν και επιλέγουν να κλέβουν το δημόσιο. Μόνο να πληρώνουν όλοι αυτό που τους αναλογεί, θα μπορέσουμε και να μειώσουμε τους φόρους για όλους. Και ακόμα ήδη επεξεργαζόμαστε, όπως ακούσατε νωρίτερα, την πολύ σημαντική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια σε επιχειρήσεις, αυτοαποσχολούμενους και επαγγελματίες. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε μεγάλο αριθμό δόσεων, τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων, με εξοδικαστικές ρυθμίσεις, με πολύ ευνοϊκούς όρους και με σημαντική μείωση του αρχικώς οφειλωμένου ποσού. Και φυσικά μιλάμε για όσους αποδεδειγμένα εδώ και καιρό δεν μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Όχι για τους επιτίδιους που τυχόν θα σπεύσουν να υποφεληθούν. Ανακουφίζουμε εκατομμύρια φορολογούμενους που χρωστάνε στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν μπορούν σήμερα να ανταποκριθούν. Και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που χρωστάνε στις τράπεζες και βρίσκονται σε απόγνωση. Δίνουμε την ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με πολύ καλύτερους όρους, να πάρουν βαθιά ανάσα, να βάλουν τάξη στη ζωή τους, ενώ ταυτόχρονα θα δώσουμε πρόσθετη ανακούφιση σε όσους παρά τις δυσκολίες έμειναν συνεπείς
με τις υποχρεώσεις τους. Έχουμε πράγματι ηθική υποχρέωση απέναντί τους. Αντίστοιχα, θα ήθελα να πω ότι σε συνεννόηση και με τον κύριο Αντιπρόεδρο και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, απόφασή μας είναι να καταργηθεί η προσωποκράτηση και για χρέη που δημιουργούνται από αδικοπραξίες σε εκείνους που αδυνατούν να πληρώσουν τις χρηματικές τους οφειλές. Αλήθεια 7. Μετά το κλείσιμο της τελευταίας αξιολόγησης από την Τρόικα, θα έχουν τότε ολοκληρωθεί και τα τελευταία τεστ αντοχής των τραπεζών. Και οι ελληνικές τράπεζες, πλήρως ανακεφαλαιοποιημένες, θα αρχίσουν επιτέλους να δίνουν περισσότερη ρευστότητα. Τότε θα ξέρουμε και πόσο υπόλοιπο από αυτό που δανειστήκαμε και παραμένει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα μπορούμε να επιστρέψουμε, ώστε άμεσα με αυτά που θα επιστρέψουμε να μειωθεί το χρέος μας. Επαναλαμβάνω, το βιώσιμο χρέος μας. Και να εισπράξουμε μετά την πρόσθετη βοήθεια χρέους που δικαιούμαστε. Να μην αφήσουμε για άλλη μια φορά, το επαναλαμβάνω, την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να πυροδοτήσει αστάθεια που θα μας πάει πολύ πίσω. Η χώρα δεν το αντέχει. Γι' αυτό και διαχωρίζουμε πλήρως την τωρινή ψηφοφορία εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση από την προεδρική εκλογή, που θα ξεκινήσει κανονικά τον επόμενο χρόνο. Αλλά σε συνθήκες που η κοινωνία θα καταλαβαίνει ότι ξεκίνησε μια καινούργια εποχή. Και τότε να δούμε ποιοι θα τολμήσουν να προκαλέσουν αναταραχή και να ρίξουν την Ελλάδα πάλι πίσω. Εμείς, πριν από κάθε κρίσιμο βήμα, φροντίζουμε να δυναμώνουμε τη θέση της χώρας. Να έχουμε πλεονάσματα, να μην χρειαζόμαστε άλλα δανεικά, να έχουμε βγει στις εκλογές, στις αγορές. Αυτοί ετοιμάζονται τάχα μου να τα ανατρέψουν όλα. Αλλά πριν το κάνουν, φροντίζουν να εξαρτώνται απολύτως από εκείνους με τους οποίους υποτίθεται ότι θα πάνε να συγκρουστούν. Πραγματικά Θεός φυλάξει. Δεν έχουν καταλάβει καν ότι στα ζητήματα αυτά δεν θα διαπραγματευτούν με μία ή με λίγες ισχυρές κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουν απέναντί τους 27 κοινοβούλια. Και αν κάποιοι καλλιεργούν αντιευρωπαϊκό λαϊκισμό εδώ μέσα, να ξέρουν ότι υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι καλλιεργούν ανθεληνικό λαϊκισμό από εκεί έξω. Είδαμε και πάθαμε να τους κατανικήσουμε. Είδαμε και πάθαμε να καταρρύψουμε όλα αυτά τα αρνητικά στερεότυπα που κυκλοφορούσαν για τη χώρα μας και να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας. Εκεί θέλετε να γυρίσουμε, που κάθε είδους δημαγωγή θα βρίζουν ανέξοδα την Ελλάδα σε 27 διαφορετικές χώρες και όπου θα μειώνεται η επιρροή εκείνων οι οποίοι πραγματικά θα ήθελαν να μας βοηθήσουν? Σας αρέσει αυτό? Βολεύει τα αντιευρωπαϊκά σας ανακλαστικά? Δεν ξέρω, αλλά δεν συμφέρει, σίγουρα δεν συμφέρει τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και οι διεθνείς αγορές ανησύχησαν όταν τ' άκουσαν όλα αυτά. Η χώρα δεν μπορεί να μοιράζει όταν δεν παράγει, και δεν μπορεί να παράγει αν δεν είναι ανταγωνιστική. Και δεν πρόκειται να γίνει ανταγωνιστική αν δεν γίνουν επενδύσεις. Και δεν πρόκειται να γίνουν επενδύσεις αν διώχνετε τους επενδυτές, όπως τους φώναξε σήμερα να φύγουν ο κύριος Τσίπρας από την Ελλάδα, κλείνοντας εργοστάσια και συντεχνίες. Και δεν πρόκειται να δει η χώρα άσπρη μέρα αν επανέλθουν εκείνοι οι οποίοι μοίραζαν από εκείνο που δεν υπάρχει, όσοι ακύρωναν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και όσοι τρόμαζαν τους επενδυτές. Όταν τέτοια κάνεις, γίνεσαι τότε απόλυτα εξαρτημένος από τους δανειστές σου. Γιατί αυτοί πρέπει να στα συντηρήσουν και δεν είναι διατεθειμένοι. Εμείς θέλουμε να ωφεληθούν όλοι. Κανείς δεν θέλουμε να μείνει πίσω. Είτε άνεργος να ξαναβρει δουλειά, είτε αυτοαπασχολούμενος που έχασε τη δουλειά του να ξαναφτιάξει τη ζωή του, είτε νέος που θέλει να σπουδάσει, και οι αγρότες οι οποίοι βρίσκονται πολύ ψηλά στις δικές μας προτεραιότητες και για τους οποίους ετοιμάζουμε μια συνολική παρέμβαση και στο κόστος τους και στις τιμές των προϊόντων τους και στη διέξοδό τους για τις αγορές. Για όλους πασχίζονται. Κόβουμε γόρδιους δεσμούς δεκαετιών. Αλλά δυστυχώς ακούγονται πολλά ψέματα στον κόσμο. Ξεχνάτε πως αν πέσουμε πάλι πίσω στα ελλείμματα, δεν θα υπάρχει κανείς να μας δανείσει. Ξεχνάτε πως αν ακυρώσετε τις μεταρρυθμίσεις ανταγωνιστικότητας, τα λεφτά που μοιράζετε δεν θα πάνε στην ελληνική οικονομία.
Θα πάνε κατευθείαν σε εισαγωγές. Δεν θα επιστρέψουν ως φόροι στην ελληνική οικονομία. Θα επιστρέψουν ως ελλείμματα και ως χρέη του δημοσίου. Σήμερα, με την κρίση που υπάρχει γύρω μας, ο αριθμός των λαθρομεταναστών θα έπρεπε φυσιολογικά να μεγαλώσει. Κι όμως μειώνεται. Και για πρώτη φορά πέρασε στην Ευρώπη η άποψη ελληνική για κοινή αποφασιστική στάση κατά της παράνομης μετανάστευσης. Κάποιοι δεν ήθελαν λέξη να ακούσουν γι' αυτό. Τώρα άνοιξε ο δρόμος και για τον επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών με σφραγίδα ευρωπαϊκή και επίτροπος μεταναστευτικών ροών και εσωτερικών υποθέσεων στην Ευρώπη ανέλαβε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κάτι αλλάζει και σε αυτό. Εσείς βέβαια παραμένετε πιστοί στο δόγμα του η Ευρώπη να γίνει ξέφραγο αμπέλι. Σήμερα υπάρχουν δυστυχώς ορισμένες απαράδεκτες εκδηλώσεις έντασης από την Τουρκία στην Κυπριακή Αόσο. Η Κύπρος είναι κυρίαρχο κράτος, ασκεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Η Τουρκία παρεμβαίνει και προσπαθεί να τα παρεμποδίσει. Αυτό οφείλουμε όλοι να το καταδικάσουμε. Και πρώτα η ίδια η Ευρώπη, της οποίας η Κύπρος είναι πλήρες μέλος. Και πάντως μια επίδειξη ανοχής από τη διεθνή κοινότητα θα έστελνε σίγουρα το λάθος μήνυμα. Η Ελλάδα συμπαραστέκεται πλήρως στην Κύπρο και ήδη έχει προβεί στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες. Μείωση των φορολογικών βαρών σε όλο το εύρος. Ξεκινώντας από τη μείωση του ένφια που βρίσκεται σήμερα στο 1,43% του ΟΑΕΠ και θα υποχωρήσει σταδιακά κάτω από το 1% του ΟΑΕΠ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Αλλά σταδιακά. Ξεκινώντας πιθανότητα από την επόμενη χρονιά για να μην διαταραχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και με παράλληλο εξορθολογισμό, όπως ελέγχθη πριν, και των αντικειμενικών αξιών. Και συνεχίζοντας με μείωση στους φόρους φυσικών προσώπων και στους φόρους επιχειρηματικών κερδών. Και εδώ σταδιακά θα είμαστε με ασφάλεια μέσα στους στόχους. Και φυσικά με τη μείωση του ΦΠΑ, όπου μονιμοποιήθηκε η μείωση στην εστίαση και στα επόμενα χρόνια θα μειωθεί και σε άλλους κλάδους, ενώ θα εκλογικευθεί ολόκληρη η διάρθρωση του ΦΠΑ. Πάντοτε προσεκτικά. Το συμφέρον της χώρας είναι η σταθερότητα, όχι η ατέλειωτη εκλογολογία και ο κίνδυνος ακυβερνησίας. Τι εκλογές να θέλει κανείς τώρα, και μάλιστα αλλεπάλληλες όπως υπόθηκε από εσάς. Θέλετε τα δύο μεγάλα προβλήματα που αύριο θα απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα στην περιοχή μας να είναι γεωπολιτικά μεν οι τζιχαντιστές και πολιτικο-οικονομικά η Ελλάδα. Αυτό θέλετε. Να διακόψετε τις διαπραγματεύσεις για τελευταία αξιολόγηση. Να μην τελειώσουμε την υπόθεση του χρέους. Να μας διαλύσουν, προσέξτε, μέσα σε μια μέρα οι αγορές. Αν τους προσφέρουμε αβεβαιότητα που θέλετε να δημιουργηθεί. Δεν σας λέω για τη διαίρεση του λαού, γιατί ξέρω ότι αυτό δεν σας νοιάζει. Αλλά αυτή την κρίσιμη στιγμή είναι η ώρα να θέλετε να βάλετε μπουρλότο σε όλα. Η περιφρούρηση της σταθερότητας χρειάζεται και για ένα λόγο ακόμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί γύρω από την Ελλάδα μας φλέγεται ο τόπος. Η δύναμη της χώρας μας και η διαπραγματευτική της θέση αυξάνεται κατακόρυφα όσο παραμένουμε σταθεροί και σε σταθερή πορεία. Είμαστε το μόνο προπύργιο σταθερότητας στον περίγυρό μας. Όσοι θέλουν αντίθετα να σπρώξουν τον τόπο στην αβεβαιότητα, στην αστάθεια, σε πρόωρες εκλογές, βλάπτουν κατάφορα τα συμφέροντα της χώρας. Υπονομεύουν τη θέση της, όπως σωστά είπε ο Αντιπρόεδρος. Όπως επίσης βλάπτουν τα συμφέροντα της χώρας διάφορα εφάνταστα σενάρια, όπως ορισμένα που ακούστηκαν, που είναι ουσιαστικά σενάρια πολιτικής ανομαλίας. Όλα αυτά θα ήταν αυτοκτονικά. Βέβαια, ακούστηκαν ότι καμαρώνεται κιόλας για τις δημοσκοπήσεις από τον κύριο Τσίπρα. Θέλω να σας θυμίσω τρία πράγματα. Τέσσερα πράγματα. Πρώτον, ότι οι δημοκρατίες δεν κυβερνώνται από δημοσκοπήσεις, αλλά από τις εκλογές. Και οι εκλογές δεν θα γίνουν όποτε σας βολεύουν εσάς, θα γίνουν όποτε το λέει το Σύνταγμα. Δεύτερον, μη προεξοφλείτε την τελική ψήφο του λαού. Είναι αντιδημοκρατικό και είναι αλαζονικό. Τρίτον, κάποιες από τις δημοσκοπήσεις που επικαλείστε, τον Ιούνιο του 2012 σας θυμίζω,
Μας έδιναν 6 μονάδες πίσω από σας και στις κάλπες βρεθήκαμε 3 μπροστά από σας. Και αυτό μην το ξεχνάτε. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και τέταρτον, όταν η χώρα βγαίνει από μεγάλη κρίση και από εδώ και μπρος έχει μόνο καλά νέα μπροστά της, τότε είναι και στιγμή που εσείς θα πρέπει να φοβάστε. Και γι' αυτό βιάζεστε τώρα να γίνουν εκλογές. Γιατί στα δύσκολα δεν κερδίσατε ψήφους και στα καλά που έρχονται ξέρετε ότι θα δικαιωθεί αυτή η πολιτική πλήρως και θα κερδίσουμε εμείς. Ήσασταν αντίθετοι σε όλα, υπονομευτικοί σε όλα, κάποιες στιγμές φτάσατε ιδιαίτερα απόψε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όμως αυτό που κάνατε προχθές, που κορυφαίο δικό σας τέλεχος υπονόησε ότι περάσαμε νόμους ευνοϊκούς για συμφέροντα, είναι απαράδεκτο. Χωρίς να κατονομάσει τίποτα. Είναι λάσπη στον ανεμιστήρα και όπου κάτσει. Και ύστερα εκτεθήκατε. Γιατί αυτά που είπατε για μας θα μπορούσαν κάλλιστα να γυρίσουν σε βάρος σας και σε βάρος δικών σας προσώπων. Και αυτό να το θυμάστε. Ευχαριστώ λοιπόν και θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων που στήριξαν και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα τον ελληνικό λαό που έχει δείξει αυτή την υπομονή και να μας έχει εμπιστοσύνη. Πολύ θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς, αλλά δεν μου δώσατε την παραμικρή ευκαιρία. Εγώ δεν θα σας παρακολουθήσω. Θα σας προειδοποιήσω όμως για το κατάντημα αυτό. Ξεπεράστε τις παιδικές ασθένειες, ξεκολλήστε. Γιατί υπάρχει και κάτι ακόμα που κάνετε, που είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Αυτό που προσπάθησε να κάνει σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Άλλο αν στα μάτια της δημοκρατίας μας παρακολουθεί σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Πιστεύω ότι χελιοποιήθηκε κυριολεκτικά. Προσπαθείτε να ασκήσετε ιδεολογική τρομοκρατία στους αντιπάλους σας. Και κάθε τόσο στοχοποιείτε κόσμο. Στοχοποιείτε κάποιον. Ενοχοποιείτε τις απόψεις του. Και μετά προχωράτε στον επόμενο. Κατηγορείτε ανθρώπους. Προσπαθείτε να τους απομονώσετε. Πάντα να είμαι και συγκεκριμένος. Και δημοσιογράφους. Όπως τον Πρετεντέρη. Κοιτάξτε κάτι. Να μάθετε να ακούτε όπως πρέπει. Και εμένα ο Πρετεντέρης κατά καιρούς μου έχει ασκήσει την πιο σκληρή κριτική και πολλές φορές ένιωσα ότι με αδίκησε, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να ζητήσω εμπάργκο εναντίον ενός δημοσιογράφου, γιατί εμείς πιστεύουμε και στη δημοκρατία και το εννοούμε όταν το λέμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Βάζετε σε εμπάργκο δημοσιογράφους που δεν σας πάνε. Τώρα βάλατε και εμπάργκο σε βουλευτές που δεν σας πάνε. Όπως τον κύριο Γεωργιάδη. Γελάστε πάλι. Γελάστε. Μπορεί να διαφωνεί κανείς μαζί του. Με γεια σας και χαρά σας να διαφωνείτε. Αλλά από συνάγωγο της δημόσιας ζωής δεν μπορείτε και δεν έχετε δικαίωμα να τον κάνετε και αυτά να το καταλάβετε ότι τελειώσαν επιτέλους. Δεν έχετε δικαίωμα να στιγματίζετε ανθρώπους για τη στάση τους. Απλώς δεν το έχετε. Έχετε πει πολλά. Και για μένα και για τον κύριο Βενιζέλο και για συναδέλφους μας. Σκεφτείτε επιτέλους. Αντί να γελάτε, σκεφτείτε. Πόσες φορές από το δικό σας χώρο ακούστηκαν χαρακτηρισμοί ακατανόμαστοι. Όπως δοσύλλογοι, κουίσλινγκς, μερκελιστές. Πόσες φορές δεν είχαμε προτροπές για κρεμάλες, λιντσαρίσματα, εκδοροσφαγία. Ακόμα και στην Αμφίπολη που πήγαμε κατηγορίζατε ότι πήγα. Εντάξει, δεν σας παίρνουμε εμείς τα σοβαρά. Αλλά αν δεν αλλάξετε μυαλά και αν δεν την κόψετε αυτή την κακοήθεια, θα έχετε πρόβλημα. Σας το λέω ευθέως, όχι σαν αντίπαλος που θέλει το κακό σας. Σας το λέω ως πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Γιατί είμαι θεσμικά υποχρεωμένος να κάνω ό,τι μπορώ. Ώστε να δίνει και αντιπολίτευση το καλύτερο εαυτό της στη Βουλή. Αυτήν την κακή συνήθεια, τη βλαβερή, τη δυσόδη, αυτή την παιδική ασθένεια, κόψτε την. Το μπάχαλο δεν είναι κριτική. Η ιδεολογική τρομοκρατία δεν είναι ανεκτή και δεν περνάει. Αλλά ζωνία της σύγχυσης έχετε.
Αμετροέπεια δεν πείθει. Η ανευθυνότητα δεν σε πάει μακριά. Και ο λαϊκισμός έχει τελειώσει. Προσπαθείτε απεγνωσμένα να πείσετε για την κυβερνησιμότητά σας. Μια φιλική παρατήρηση. Πείστε πρώτα, κύριε Τσίπρα, τους δικούς σας. Γιατί εμάς μας πείθετε μάλλον για τον μικρομεγαλισμό, την ανοριμότητα και τα παιδιαρίσματα με τη σύγχυσή σας. Κάνετε απεγνωσμένες προσπάθειες για να πείσετε ότι λέτε άλλα πράγματα σήμερα από όσα λέγατε παλιότερα. Και μια ακόμα φιλική παρατήρηση. Δεν φοβίζουμε εμείς τον κόσμο για σας. Εσείς με αυτά που λέτε τον τρομοκρατείτε. Άλλα κάθε φορά. Διαφορετικά κάθε στιγμή. Από διαφορετικά στελέχη σας. Εμείς δεν δίνουμε σημασία. Τον κόσμο φοβίζετε. Γιατί βγάζετε ένα πρόσωπο ανθρώπων που δεν σέβονται την αντίθετη άποψη. Γιατί λέτε κατά καιρούς πράγματα που δεν ακούγονται σε καμιά δημοκρατική χώρα από υπεύθυνα δημοκρατικά κόμματα. Και την ίδια στιγμή δεν ανέχεστε καμιά κριτική στην αμετροέπειά σας. Και αυτό είναι που φοβίζει τον κόσμο. Και έτσι εσείς γίνεστε παράγοντας αστάθειας. Έχετε πολύ δρόμο ακόμα για να γίνετε κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για κυβέρνηση μην το σκέπτεστε. Αν δεν θέλετε να βράζετε στο ζουμί σας, να αλλάξετε μυαλά. Και κυρίως να αλλάξετε συμπεριφορά και στάση εδώ μέσα. Ελάτε να βγάλουμε μαζί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις αρχές του επόμενου χρόνου. Βάλτε πλάτη για τη χώρα, να την κρατήσουμε ενωμένη και σταθερή. Αντί να υβρίζετε με αυτόν τον σκαιότατο τρόπο τους Έλληνες βουλευτές, θεωρώντας τους εξονημένους και αργυρώνητους. Ήταν ντροπή η σημερινή παράστασή σας. Εμείς θα το κάνουμε αυτό. Και χωρίς εσάς. Θα ήταν καλύτερα να το κάναμε όλοι μαζί. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ, ούτε κανένας, να σας υποχρεώσουμε να οριμάσετε. Μπορώ να σας πω και έχω υποχρέωση να το πω, ότι αυτός ο ακατάσχετος λαϊκισμός βλάπτει την Ελλάδα. Τελικά όμως εσάς θα βλάψεις περισσότερο. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πια εκεί που ήταν. Άλλαξε σελίδα. Άλλαξε εποχή. Και η Ελλάδα ανεβαίνει ταχύτατα. Κοιτάξτε εσείς, μην μείνετε κολλημένοι στο τέλμα σας. Στις αγκυλώσεις σας. Στις μικρότητές σας. Την ώρα που η πατρίδα μας σπάει τα δεσμά της και επιτέλους προχωράει μπροστά όπως το θέλει ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ πολύ.